Σήμερα, στη συνέχεια των επαιτειακών εκδηλώσεων της ιστορικής μάχης του Κυλκής Λαχανά, της μάχης του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου του 1913, από την επιτυχή έκβαση της οποίας ελευθερώθηκε το Κυλκής και η περιοχή του, και στη συνέχεια καθορίστηκαν και τα σημερινά σύνορα της Ελλάδος. Σήμερα, λέγω, θέλω να αναφερθώ σε ένα γεγονός το οποίο δεν είναι όχι μόνο γραμμένο στα ψηλά, αλλά ούτε καν αναφέρεται πουθενά. Το ανακάλυψα, βέβαια, ψάχνοντας. Βρίσκει κανείς κάποια ιστορικά στοιχεία και τα συνδέει με την περιοχή του, διότι αυτό που κάνουμε εδώ, εγώ τουλάχιστον, προσπαθώ να αναφερθώ σε γεγονότα και πολιτικές και εξελίξεις που αφορούν αυτό τον τόπο στον οποίο κατοικούμε εμείς, και ως τόπος γεωγραφικός, όπως είπα στην αρχή, αλλά και ως άνθρωποι που κατοικούν σε αυτόν τον τόπο, οι οποίοι έχουν και κάποια ιστορία, η οποία θα ήθελα πολύ να γίνει ευρύτερα γνωστή ή να προβληθεί, και στο βαθμό που επιτρέπεται σε κάποιον να μάθει. Λέγω, λοιπόν, ότι στο Εθνικό Μουσείο στην Αθήνα, στο Εθνικό Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα, που στεγάζεται στο κτίριο της Παλιάς Βουλής, εκεί στη Σταδίου, εκεί που είναι το άγαλμα, το Κολοκοτρώνη κλπ, σε αυτό το Εθνικό Μουσείο, τώρα παίζει το ρόλο αυτό, η αίθουσα αυτή, φυλάσσεται μία σημαία η οποία έχει γραμμένα επάνω στα βουλγαρικά «Εμπρός για την Αρμενία». Κόκκινο χρώμα, βελούδο, κόκκινο, βαθύ κόκκινο χρώμα, βυσσινή ή κάτι ανάλογο. Αυτή η σημαία είναι λάφυρο του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου και μάλιστα στη σύγκρουση της 26 Ιουνίου του 1913, στη σύγκρουση και στην απελευθέρωση της Στρόμνητσας, της γνωστής μας Στρόμνητσας, της Στρόμνητσας των Στρομιτσιωτών, που είναι οι πρώτοι κάτοικοι, 1500 κάτοικοι που έφυγαν από εκεί οι Έλληνες και καταστάθηκαν στο Κυλκής. Έχουμε, λοιπόν, κάθε υποχρεώση να ξέρουμε την ιστορία της Στρόμνητσας, που δεν την ξέρουμε. Πώς βρέθηκε αυτή με τα βουλγαρικά γράμματα σημαία κόκκινη «Εμπρός για την Αρμενία» εκεί? Αυτό το θέμα είναι που με απασχόλησε και αναφέρομαι τώρα σε αυτό. Υπηρετούσε εκείνη την εποχή στον ελληνικό στρατό, όπως όλος ο κόσμος ο δυνάμενος να φέρει όπλα, ο δημοσιογράφος από Ναύπακτο, ο Σταμάτης Σταματίου, ο γνωστός σε όσους θέλουν να γνωρίζουν, ο Σταμάτης Σταματίου, γνωστός ως Σταμ, έτσι έμεινε στην ιστορία αυτός ο γεννημένος στην Άπακτο και πεθαμένος στην Έδεσσα το 1946. Το 13 ήταν επιστρατευμένος στρατιώτης και μάλιστα έφερε και τον βαθμό του δεκανέα. Στην ιδιωτική του ζωή ήταν δημοσιογράφος, καλός δημοσιογράφος, γελιογράφος σε μεγάλες και έγκριτες εφημερίδες των Αθηνών και ιδίως το «Εμπρός», την «Πατρίδα», αλλά και αργότερα σε εφημερίδες της Βορείου Ελλάδος. Αυτός, λοιπόν, δεκανέασον σε κάποια σύγκρουση με το βουλγαρικό στρατό εκ του συστάδιν με συμβατικά όπλα και ξυφολόγια εκείνο τον καιρό, στις 26 Ιουνίου του 1913, είδε στους αντιπάλους μια κόκκινη σημαία και του παραξέλεψε, γιατί οι βουλγαρικές σημαίες και τότε και τώρα δεν είναι κόκκινες, έχουν κυρίως κυριαρχεί το πράσινο. Του έκανε εντύπωση και ήθελε να πλησιάσει να δει τι είδους σημαία είναι, και έφτασε μέχρι το σημειοφόρο, τον Μπαϊρακτάρι της εποχής εκείνης, και ήρθε στα χέρια, έδωσε και πήρε με τον υποκόπανο και με την ξυφολόγη και άρπαξε αυτή τη σημαία και την πήρε ως λάφυρο, ο Σταμ, ο δημοσιογράφος Σταμάτης Σταματίου. Γι' αυτό του την πράξη προήχθη επανδραγαθία και έγινε λοχίας. Ποια ήταν αυτή η σημαία? Η σημαία ανήκε στην Αρμενική Λεγιώνα. Υπήρχε, λοιπόν, μια Αρμενική Λεγιώνα στη Βουλγαρία, σύμμαχος του Βουλγάρικου στρατού, και πολεμούσε αυτή η Λεγιώνα με τους συγκεκριμένους Αρμένιους εκείνης της εποχής, 100, 200, δεν ξέρω πόσοι ήταν,
και κάτω από τις οδηγίες έχει σημασία, γιατί θα δείτε ότι θέλω να το συνδέσω και με κάποιους άλλους κηλικιώτες, τις οδηγίες του ηγετικού στελέχους του επαναστατικού κινήματος Ντασνάκ της Αρμενίας, τον Ντασνάκ, σημειώστε το, του Αντρανίκ Οκασιάν. Ο Αντρανίκ Οκασιάν, ένας επαναστάτης Αρμένιος, βοηθούσε την Βουλγαρία στην προσπάθειά της ενάντια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από την εποχή ακόμη του Μακεδονικού Αγώνα. Κάτι αντίστοιχο που κάνουν πολλοί διεθνιστές, ότι αλληλοβοηθούνται τα κράτη όταν έχουν να κάνουν με έναν κοινό εχθρό που εκείνη την εποχή ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Αρμενία επιζητούσε την απελευθέρωσή της στην Ανατολή από τους Οθωμανούς. Στην Βουλγαρία είχε ιδρυθεί το γνωστό, το τωρινό, το Βέμερο. Και αυτός ο Αντρανίκ, ο επαναστάτης, ο Αρμένιος, συμμάχησε με το Βέμερο και πολεμούσε εναντίον των εχθρών του Βέμερο, και φυσικά και όταν χρειάζεται ήταν και εναντίον των Ελλήνων. Γι' αυτό και στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, φίλος των Βουλγάρων, η Λεγεώνα η Αρμενική, αυτή με τη σημαία την οποία πήρε ο Λάθυρο, ο Σταμ Σταμ, ήταν εναντίον του ελληνικού στρατού. Ναι, εναντίον του ελληνικού στρατού. Ο Δε Αντρανίκ, μετά από αυτή την περιπέτεια, εν πάση περιπτώσει, και την έκβαση και τη λήξη του πολέμου του δεύτερου Βαλκανικού υπέρ των Ελλήνων, έφυγε και πήγε στην Αρμενία. Τον ανεβρίσκομαι στην Αρμενία και μάλιστα στην Ανατολική Αρμενία και στην περιοχή του Καυκάσου. Οι πόντοι ιστορικοί της εποχής εκείνης που περιγράφουν γεγονότα μετά τον Βαλκανικό πόλεμο και ιδίως κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου του 14-15-16 και έως 18, αναφέρονται στον Αντρανίκ, αυτό που πολέμησε εδώ στον Βαλκανικό πόλεμο το δεύτερο, και μάλιστα με καλά λόγια, ότι ήταν ένας επαναστάτης το Α και το Β, αλλά τότε είχε μπλέξει και έγινε και το αυτό το Μπολσεβίκη με το κίνημά του κλπ. Δεν κατάφερε και έφυγε, δεν κατάφερε πολλά πράγματα. Τον αναφέρουν τον Αντρανίκ και το κόμμα του, τον Ντασνάκ, και ο Χρήστος Σαμουηλίδης και ο Κώστας ο Δημέτερος, και οι δύο ημέτεροι, και ο Σαμουηλίδης και ο Κώστας ο Γαβριλίδης, στα βιβλία τους που κατέληπαν ωραίες περιγραφές μάχης και καταστάσεις της εποχής εκείνης επαναστατικές. Ο Αντρανίκ λοιπόν αυτός κατέφυγε διότι κατεδιώχθη και έφτασε στην Αμερική, όπου αφού έζησε και λοιπά, όσο έζησε, πέθανε. Πέθανε νομίζω μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον θάψανε κάπου στη Γαλλία, τον φέρανε, δεν τον δέχθηκε η Αρμενία, διότι η Αρμενία υπήχθη στη Σοβιετική Ένωση τότε, ήταν η δημοκρατία της Σοβιετικής Ένωσης, και τώρα μετά το 1990 με την μεταβολή αυτή και την δημιουργία των εξάρτητων αρμενικού κράτους, του πήραν τα κόκαλα οι Αρμένοι και τον έχουν ως εθνικό ήρωα. Αυτό τον Αντρανίκ, του οποίου τη σημαία την πήρε ο Σταμ και φυλάστη στην Αθήνα, τον έχουν στο Ερυβάν μαυσολείο και καταθέτουν στο μνημείο του Στεφάνια ως εθνικό ήρωα. Αυτόν τον Αντρανίκ Οκασιάν, νομίζω έτσι ήταν και το επίθετό του. Για όλα αυτά είχα την ανάγκη να τα πω για να ξέρουμε και λίγα πράγματα ή τις λεπτομέρειες ή στον απόϊχο των μεγάλων γεγονότων που αφορούν την ιστορία την γενική της Ελλάδας, αλλά και την τοπική ημών που ζούμε σε αυτόν εδώ τον τόπο, και όπου σε αυτόν τον τόπο διαδραματίστηκαν εκείνη την εποχή σοβαρότατα πολεμικά και άλλα γεγονότα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας.